Από τη στιγμή που πέτυχε η Ελλάδα αυτούς τους δημοσιονομικούς στόχους που πέτυχε, που είναι πρωτοφανείς στα παγκόσμια χρονικά, από τη στιγμή που όλοι λένε και στο εξωτερικό ότι η συνταγή ήταν λάθος σε ό,τι αφορά το ότι οι θυσίες είναι στα μικρά και μεσαία στρώματα, από τη στιγμή που γίνονται όλες αυτές οι εξελίξεις και διαδικασίες και τελειώνει τον Απρίλιο αυτή η διαδικασία και η Ελλάδα στάθηκε όρθια σε αυτό, έχουμε όλη τη δυνατότητα να διαπραγματευτούμε να φύγει η Τρόικα από την Ελλάδα. Και, και να πάμε σε μια διαδικασία του ισότιμου ευρωπαίου εταίρου, ο οποίος μπορεί στα πλαίσια των ευρωπαϊκών οργάνων να υφίστανται και τους ελέγχους που υφίστανται όλες οι χώρες και τον έλεγχο των προϋπολογισμών, γιατί τώρα υπάρχει στενό. Υπάρχει πολύ ασφιχτικό πλαίσιο στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι δικαιολογημένο. Γιατί πραγματικά δεν πρέπει να είμαστε, να μην εφαρμόζουμε τις αποφάσεις που έχουν πάρθει σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Αλλά άλλο να είσαι ένας ισότιμος εταίρος και να παίρνεις τις αποφάσεις αυτές, και άλλο να έρχεται για κάθε ποτήρι που μετακινείς από εδώ και το πας πιο πέρα να σου λέει όχι, αυτό το άλλο, ας πούμε. Αυτό το πράγμα. Πρέπει να φύγουν οι μπάστακες από την καθημερινή διαχείριση της κυβερνητικής πολιτικής. Κύριε Σκανδαλίδη, εσείς δεν τους φέρετε τους μπάστακες. Εσείς δεν τους δώσατε το δικαίωμα να έρχονται και να ελέγχουν κάθε τρεις μήνες. Εσείς δεν υπογράψατε μνημόνια που προβλέπουν ότι ο λόγος τους είναι αυτός που μετράει και οι στόχοι ήταν σχεδόν απάνθρωποι για το σύνολο της κοινωνίας. Και δεν μετανιώνω, γιατί το Πασόκ παρέλαβε μια, πραγματικά μια καυτή πατάτα. Παρέλαβε ένα δημοσιονομικό εκτροχιασμό, ένα διπλασιασμό του χρέους και ένα πολλαπλασιασμό του ελλείμματος που έγινε αποκλειστικά την περίοδο 2004-2009. Το παρέλαβε, βρέθηκε μπροστά, έκανε και λάθη, πάρα πολλά λάθη ίσως, αλλά δεν είχε άλλο δρόμο τότε.